Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA και σήμερα το μενού έχει ένα βίντεο το οποίο μου το ζητήσατε εσείς πάρα πολύ τόσο στο τελευταίο βίντεο στο YouTube όσο και σε προσωπικά μηνύματα στο Instagram. Συγκεκριμένα στο βίντεο που σας παρουσίασα την ομάδα και πώς είναι το RTG και πώς μου φαίνεται μέχρι τώρα το παιχνίδι, μου ζητήσατε ποια είναι και τα custom tactics μου. Το συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν αφορά τα custom tactics που χρησιμοποιώ εγώ, αλλά επίσης θα μοιραστώ μαζί σας και κάποια custom tactics που έχω δει και έχω δοκιμάσει ελαφρώς ότι είναι πάρα πολύ μέτα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συν bonus ένα ακόμη σύστημα το οποίο προσωπικά εγώ το συχαίνομαι, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το παιχνίδι φαίνεται να είναι πάρα μα πάρα πολύ σπασμένο. Πριν προχωρήσουμε όμως να σας πω να κάνετε ένα τεράστιο like σε αυτό το βίντεο γιατί βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ και φυσικά subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Σας βάζω ένα challenge να δούμε αν μπορείτε να χτυπήσετε τα 5.000 likes σε αυτό το βίντεο. Θέλω να πιστεύω είναι ένα νούμερο το οποίο θα το καταφέρετε πολύ εύκολα. Ούτως ή άλλως το έχετε καταφέρει γιατί έρχονται δύο πολύ ωραία βιντεάκια στο κανάλι. Θα τα συζητήσουμε όμως στην πορεία αυτά. Πάμε λοιπόν στην ομάδα η οποία δεν είναι η ομάδα που χρησιμοποιώ. Καμία σχέση με την ομάδα που σας έδειξα προχθές στο RTG. Καταλαβαίνετε ότι μετά το pool του Mané που μας έδωσε 220 χιλιάρικα, γιατί τον ξεφόρτωσα ήδη το Mané, έχω αλλάξει τους 6 από τους 11 παίκτες. Όπως βλέπετε, ο Lacroix, ο Frimpong και οι τρεις της επίθεσης έχουν μείνει ίδιοι και όλοι οι υπόλοιποι έχουν αλλάξει. Βλέπετε επίσης ότι έχω πετύχει από το Once to Watch πακέτο με τον Slaughterback. Δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί έχω κάτι πολύ πολύ καλύτερο, το οποίο θα το δείτε σε ένα από τα βίντεο που θα έρθουν τις επόμενες ημέρες. Οπότε stay tuned για εκείνο το βίντεο. Πάμε λοιπόν στα tactics. Εγώ πάντοτε χρησιμοποιώ το attacking. Αρνούμαι να χρησιμοποιήσω ultra defensive και defensive. Δεν τα έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μετά από το FIFA 19 ή από το FIFA 20 νομίζω. Οπότε χρησιμοποιώ μόνο attacking και ultra attacking. Πάμε να ξεκινήσουμε με το attacking. Όπου το σύστημα είναι, το σύστημα που χρησιμοποιώ εγώ, το ξέρετε, είναι το 4-3-1-2. Ένα σύστημα που είναι πάρα πολύ κοντά με το 4-1-2-1-2. Το στενό, το narrow. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το σύστημα, το 1-2-1-2, βγάζει CDM, ενώ το 4-3-1-2 δεν βγάζει καθαρό CDM. Εγώ βλέπω ότι μου ταιριάζει το 4-3-1-2, αλλά σκέφτομαι μήπως δοκιμάσω και το 4-1-2-1-2. Μήπως κρατάει πιο πίσω το CDM, γιατί καμιά φορά το θέλω αυτό στην ομάδα. Οπότε πάμε στο 4-3-1-2 και πάμε στα tactics. Εγώ χρησιμοποιώ το balanced, για να υπάρχει ακριβώς αυτό που λέει, μια ισορροπία στην άμυνα. Το width είναι κάτι το οποίο δεν το πειράζω, το depth είναι κάτι με το οποίο πειραματίζομαι, το είχα ξεκινήσει στο 40, είδα ότι δεν τραβάει γιατί μένει πολύ πίσω η ομάδα, το έχω πάει στο 45, είδα ότι είναι λίγο καλύτερα, αυτή τη στιγμή το έχω στο 50, δεν το έχω πειράξει καθόλου το depth μου, αλλά νομίζω ότι με αυτό το σύστημα μάλλον το depth πρέπει να είναι κάπου στο 60. Το οποίο στην Division 5, που στην Division 4 που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται. Όσοι παίζετε Rivals ξέρετε, το παιχνίδι είναι πανδύσκολο αυτή τη στιγμή στην Division. Δηλαδή, δεν το πίστευα ότι θα δυσκολευόμουν τόσο πολύ να φτάσω στην Division 4. Νίκη, ήττα, νίκη, ήττα, ισοπαλία. Έχω κάνει περισσότερες ισοπαλίες, νομίζω δεν έχω κάνει σε άλλο FIFA. Το depth πιστεύω ότι κάπου στο 60 πρέπει να είναι. Απλά εγώ επειδή ανεβάζω πολύ τους ακραίους backs μου, μένω συνήθως με τα 2 CB πίσω. Και αυτό το φοβάμαι. Αυτό μπορείτε να το δοκιμάσετε, να πειραματιστείτε από το 50 μέχρι το 60, πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Τώρα, στο build-up play. Προσωπικά χρησιμοποιώ το balanced. Τόσα χρόνια χρησιμοποιώ το balanced, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Όμως ένα λάθος που έκανα στο βίντεο που σας παρουσίασα την πρώτη ομάδα του RTG, τη starter ομάδα στο RTG, είναι ότι σας είπα ότι εδώ παίζω possession. Το οποίο είναι λάθος γιατί δεν παίζω possession. Possession έπαιζα μέχρι πέρσι. Το έχω αλλάξει το chance creation, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό φέτος. Ξεκίνησα με possession και είδα ότι κάτι επιθετικά δεν γινόταν. Δεν ξέρω, κάτι ένιωθα ότι μου έλειπε επιθετικά. Ίσως επειδή στο φετινό παιχνίδι η έξτρα πάσα μέσα στην περιοχή δεν είναι τόσο effective όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στο περσινό παιχνίδι, αν έμπαινες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου και έκανες πάσα, έβγαινε μόνο στο striker. Αν θυμάστε στο βίντεο που έχουμε κάνει την ανατροπή με την ομάδα της Μπαρτσελόνα με τον Ναζάριο, που είχε βάλει τα γκολ ο Μέση, έτσι έχουν μπει τα γκολ. Πάσα, γκολ. Μέσα στην περιοχή. Βλέπω ότι για κάποιο λόγο δεν πιάνει αυτό το possession φέτος. Οπότε το έχω γυρίσει στο direct passing που οι παίχτες κάνουν πολύ ωραίες κινήσεις μπροστά. Ούτως ή άλλως δίνοντας πάσες στο φετινό παιχνίδι κόβονται πάρα πολύ εύκολα από τους αντίπαλους αμυντικούς. Είναι πολύ εύκολο οι αμυντικοί να σου κόψουν μια πάση γιατί και οι πάσες δεν είναι τόσο effective. Η απλή πάση αμετοχή, δεν μιλάω καν για το τρίγωνο που επίσης είναι πολύ χειρότερο από ό,τι ήταν πέρσι. Αλλά το direct passing έχω δει ότι μου δουλεύει πάρα πολύ καλά. Στο build up play το width δεν το θέλω γιατί ούτως ή άλλως η ομάδα μου έχει πάρα πολύ πλάτος. Γιατί τα περισσότερα κατεβάσματα τα κάνω με τον Frimpong και με το αριστερό μου back. Players in box το έχω αμετάβλητο, το έχω στην μέση σχεδόν. Εδώ πέρα 4-5-6 μπάρες πόσο είναι. Τα corners τα κατεβάζω πάντοτε στο 2 ή στο 3. Λογικά στο 3. Επειδή δεν έχω μάθει τα καινούργια corners και προσωπικά ποτέ δεν μου άρεσε να κάνω σέντρα για να βάζω γκολ. Αν και φέτος μπορεί να είναι σπασμένο.
Αν και λογικά χρειάζεσαι κάποιον ψηλό μπροστά. Απλά έχω 3-3 τα corners και τα free kicks. Πάντοτε παίζουμε πάσα. Μόνο τα foul, μόνο αν έχω κάποιο foul κοντά στην περιοχή, όπου την μπάλα μπορεί να βάλει τρομερά foul και το foul σου είναι απίστευτο. Τώρα για τα instructions. Να ξεκινήσω από τον τερματοφύλακα. Δεν έχω πειραματιστεί καθόλου με το να βγαίνει να μην βγαίνει. Αυτό είναι λίγο tricky φέτος με τις σέντρες, οπότε δεν το έχω πειράξει. Το αφήνω στο balanced. Ουσιαστικά στα ακραία backs μου έχω βάλει στα attacking runs να είναι stay back while attacking, γιατί ούτως ή άλλως εγώ ίδιος τους ανεβάζω πάρα πολύ. Κάτι στο οποίο δεν έχω καταλήξει ακόμη είναι στο run type, αν θέλω να είμαι στο mixed ή αν θέλω να είμαι στο overlap. Το overlap σου δίνει πολλές επιλογές. Όταν, ας πούμε, έχεις την μπάλα κοντά στον άξονα, τα ακραία back σου από εκείνη την πλευρά που παίζεις και κάνεις την επίθεσή σου θα την κάνουν την κίνηση από μόνοι τους. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ γενικά το Ελένα για να κάνω να τριγκεράρω έναν παίχτη να ξεκινήσει το run του ή αρένα για να έρθει κοντά μου. Νιώθω ότι δεν το χρειάζομαι το overlap, αλλά αν εσείς δεν το χρησιμοποιείτε τόσο πολύ το Ελένα, μπορείτε να κρατήσετε το overlap. Θέλω να το δοκιμάσω και στο overlap λίγο περισσότερο, γιατί αν κάνουν από μόνοι τους τις κινήσεις, δεν με πειράζει, γιατί θα έχω να ανησυχώ για ένα πράγμα λιγότερο, να μην πατάω το Ελένα. Αλλά ένα από αυτά τα δύο λειτουργεί ανάλογα με το δικό σας playstyle φυσικά. Οπότε mixed attack εγώ τους έχω τους back μου. Τώρα για το και καλά CDM του 4-3-1-2, τον έχω stay back και cover center. Αυτά είναι τα δύο πιο σημαντικά instructions, γιατί θέλεις ο παίκτης που παίζει κεντρικά, είτε είσαι στο 1-2-1-2 είτε στο 3-1-2 που χρησιμοποιώ εγώ, πρέπει το CDM σου να μένει στο κέντρο. Αν το CDM σου driftάρει δεξιά και αριστερά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Επίσης, αν χρησιμοποιείτε πάρα πολύ τους ακραίους backs σας και θέλετε να έχετε τρεις στην άμυνα, μπορείτε, ας πούμε, τον Τολισό που και καλά είναι το CDM σε αυτό το σύστημα, να τον βάλετε και drop between defenders. Και αυτό γίνεται. Εγώ δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί και να αξίζει τον κόπο. Παίζουμε stay back while attacking και είμαι ευχαριστημένος. Τώρα τα δύο CM μου. Ξαναλέω ότι για αυτό το σύστημα, για το 3-1-2 ή το 1-2-1-2, ο κορμός όλου του συστήματος είναι να έχεις πολύ καλούς παίχτες στα CM. Και εκεί ουσιαστικά είναι που πήγα και έκανα τις αναβαθμίσεις μου, γιατί και ο Bellingham δεν μου άρεσε καθόλου. Ο Bellingham μάλιστα έπεσε η τιμή του, που δείχνει ότι δεν είναι πλέον μέτα. Και ο Rodrigo De Paul έχουν φύγει και οι δύο παίχτες και έχουν αντικατασταθεί με άλλες κάρτες. Αυτούς τους παίχτες τους θέλεις να έχουν balanced attack και cover wing. Κάποιοι βλέπω ότι χρησιμοποιούν και stay back σε ένα από τα δύο CM, ανάλογα σε κάποιον ίσως που δεν είναι τόσο επιθετικό γεννής, δεν έχει τόσο καλά επιθετικά attributes. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό αν θέλετε να κρατήσετε δύο παίκτες κέντρου πίσω, αν ανεβάζετε για παράδειγμα το left back και το right back. Μπορείτε να έχετε μια καβάντζα με δύο παίκτες να μην ανεβαίνουν τόσο. Το πιο σημαντικό είναι στο cam σας να τον αφήσετε stay forward αν θέλετε να έχετε τρεις μπροστά στην επίθεση ή απλά balanced ή στο basic βασικά. Εγώ προσωπικά τον χρησιμοποιώ stay forward στο ultra attacking, στο attacking απλά στο κανονικό αυτό που χρησιμοποιώ τον έχω basic. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι το free roam. Συγκεκριμένα για μένα είναι ο Dybala εδώ, δεν είναι ο Κορέα. Αυτό του δίνει ελευθερία να κινηθεί, να μην είναι μόνο στον άξονα. Φεύγει αριστερά, φεύγει δεξιά. Ο Dybala ίσως δεν είναι καταλληλότερη κάρτα γι' αυτό, γιατί δεν έχει ακραίο sprint speed. Οπότε αν πάω να τρέξω προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δημιουργήσω χώρο στον άξονα, λίγο κουράζεται και τον προλαβαίνουν είτε το αριστερό είτε το δεξί back, είτε αν έχει μείνει κάποιο CB πίσω. Αν έχετε όμως έναν πιο γρήγορο παίκτη με περισσότερο sprint speed, θα κάνει πολύ μεγάλη διαφορά το free roam, γιατί θα τρέξει διαγώνια και θα δημιουργήσει πάρα πολύ χώρο στον άξονα. Οπότε αν έρχονται οι strikers εκείνη την ώρα από πίσω ή αν έχετε τριγκεράρει κάποιον από το κέντρο, θα δώσει πάρα πολύ μεγάλες λύσεις. Αυτό να το ξέρετε. Και επίσης, αν έχετε ένα παίχτη πολύ καλό, για παράδειγμα, την μπάλα μπορεί να το κάνει, μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλές σέντρες αν πάει αριστερά ή δεξιά. Είτε τριβέλα από τα δεξιά, είτε με το εσωτερικό από τα αριστερά. Για τα strikers χρησιμοποιώ το getting behind, κλασικά πράγματα, δεν χρησιμοποιώ κάτι άλλο. Πολλοί λένε ότι στα support runs χρησιμοποιούν και το stay central. Εγώ προτιμώ να driftάρουν οι παίχτες δεξιά και αριστερά, να είναι balance ουσιαστικά και να μένουν στη θέση τους, αλλά και να ανοίγονται προς τα πλάγια για να δίνουν περισσότερες λύσεις. Το Stay Central δεν το προτιμώ πάρα πολύ. Το Stay Central χρησιμοποιείται σε ένα άλλο σύστημα, το οποίο θα σας εξηγήσω τώρα. Αυτά χρησιμοποιώ λοιπόν στο Attacking μου. Σας δείχνω πολύ γρήγορα και για το Ultra Attacking τι ακριβώς κάνω. Ουσιαστικά τα instructions είναι ολόιδια, με τη μόνη διαφορά ότι μένει Stay Forward το Cam και τα Back μου πλέον είναι στο Balanced και Overlap. Balanced και Overlap. Στα Tactics χρησιμοποιώ το Constant Pressure, εννοείται με το Depth να είναι πάρα πολύ ψηλά για να μπορείς να ασκήσεις πίεση. Το έχω σχεδόν στο 95, 93 νομίζω το έχω σταντάρει. Το Build Up Play θέλεις να είναι Fast Build Up. Και το Chance Creation πάλι το έχω σταντασμένο στο Direct Passing. Εδώ πέρα τα έχω κατεβασμένα γιατί δεν παίζει πάρα πολύ ρόλο όταν παίζεις με πάσα. Players in Box το έχω 1-2 κλικ πάνω από το έχω στο Default. Ουσιαστικά ναι, στο Ultra Attacking όλο το παιχνίδι είναι το constant pressure με το υψηλό depth. Αυτά για το δικό μου σύστημα, για το 4-3-1-2 και το 4-1-2-1-2 που είναι
είναι σχεδόν ίδια ουσιαστικά. Από εκεί και πέρα, το σύστημα που χρησιμοποιείται πάρα πολύ που το βλέπω είναι το 4-4-2 και η παραλλαγή του που είναι το 4-2-2 όπως και το 4-4-2 με τα CDM. Είναι τρία συστήματα που τα βλέπω πάρα πολύ in-game. Το να έχεις παίκτες, το να έχεις wingers είναι effective στο φετινό παιχνίδι, κυρίως λόγω των σεντρών. Και γενικότερα το ότι μπορείς να σουτάρεις και τριβέλα με τους παίκτες που έρχονται από τα πλάγια. Και τα δύο αυτά συστήματα ουσιαστικά σου δίνουν περισσότερες δυνατότητες ανάπτυξης από τα πλάγια χωρίς να χρειάζεται απαραίτητα να ανεβάσεις τα back σου. Για κάποιον ο οποίος δεν είναι τόσο effective στην άμυνα, για παράδειγμα εγώ που δεν είμαι ιδιαίτερα effective, θα μπορούσα να τα χρησιμοποιώ πολύ εύκολα αυτά τα δύο συστήματα. Απλά με το 3-1-2 έχω περισσότερο κόσμο στο κέντρο. Όσες φορές έχω χρησιμοποιήσει αυτά τα συστήματα, νιώθω ότι κάτι μου λείπει στο κέντρο. Αν δείτε, οι παίκτες, ειδικά στο 4-2-2, κάνουν έναν άτυπο κύκλο. Ή δεν ξέρω όπως θέλετε να το πείτε, ένα πολύγωνο ή οτιδήποτε, αφήνοντας ένα κενό ακριβώς στο κέντρο. Δηλαδή, αν δείτε στη γραμμή του κέντρου με το ημικύκλιο της περιοχής, ουσιαστικά εκεί υπάρχει ένα κενό. Αυτό το κενό ουσιαστικά δεν υπάρχει σε αυτό το σύστημα, αν δείτε. Κλείνει αυτό το κενό, όπως βλέπετε. Το ίδιο κλείνει το συγκεκριμένο κενό και στο 4-3-1-2. Εμένα τουλάχιστον με βολεύει περισσότερο έτσι. Και επίσης ένα σύστημα το οποίο είναι πάρα πολύ effective, το οποίο εγώ προσωπικά το συχαίνομαι, είναι αυτό το σύστημα εδώ. Το καινούριο σύστημα το 5-1-2-2. Guys, το συγκεκριμένο σύστημα είναι το σύστημα το οποίο με έχει δυσκολέψει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Είναι το σύστημα που με έχει οδηγήσει στις περισσότερες ήττες και στις περισσότερες ήττες λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορώ να βάλω γκολ. Το 5-1-2-2 κλείνει τέλεια την άμυνά σου. Σου δίνει τη δυνατότητα να ανεβάζεις τους πλάγιους back σου αν θέλεις για να έχεις support. Σου δίνει ένα άτυπο CDM, όχι άτυπο, σου δίνει ένα CDM ουσιαστικά. Σου δίνει δύο παίκτες φοβερούς στο κέντρο και σου δίνει και άλλους δύο παίκτες στην επίθεση. Δηλαδή, θεωρητικά έτσι όπως είναι η δομή του, είναι το πληρέστερο σύστημα στο κομμάτι της άμυνας, στο κομμάτι του κέντρου και στο κομμάτι της επίθεσης. Εγώ προσωπικά αρνούμαι να παίξω ένα τέτοιο σύστημα γιατί έχει 5 στην άμυνα, το οποίο το θεωρώ και στο κανονικό ποδόσφαιρο δεν μου αρέσει να παίζω με 5. Και πόσο μάλλον αν μπαίνεις να παίξεις ένα παιχνίδι με 5 στην άμυνα, είναι λίγο κάπως, δεν ξέρω. Τώρα πιστεύω ότι θα διαφωνήσετε αρκετοί με αυτό. Πιστεύω πολύ μπορεί να το χρησιμοποιείτε. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει. Μου αρέσει πάντοτε να παίζω επιθετικό ποδόσφαιρο. Το να παίζεις με 5 στην άμυνα είναι λίγο park the bus. Όπως και να έχει όμως είναι πάρα πολύ effective, οπότε αν θέλετε να μην τρώτε τόσο πολλά γκολ, μπορείτε να του δώσετε μια ευκαιρία του συγκεκριμένου συστήματος. In-game μιλάω έτσι. Και στα instructions και στα tactics, κάτι που είναι πάρα πολύ effective στη συγκεκριμένη φάση του παιχνιδιού, που εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ στις ψηλές πλέον division που έχω φτάσει, είναι στην άμυνα το press after possession loss με ένα πολύ υψηλό depth της τάξης του 60-65, ανάλογα και τι παίχτες έχετε να το υποστηρίξουν. Το press after possession loss, guys, είναι αυτή τη στιγμή το πιο σπασμένο tactic στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα το πατσάρουνε. Αν όχι στο πρώτο patch, σίγουρα στο δεύτερο patch θα έρθει διόρθωση στο press after possession loss. Όχι γιατί είναι κακό να το χρησιμοποιείς. Ίσα-ίσα, εγώ έτσι όπως παίζω θα μπορούσα να το χρησιμοποιώ το press after possession loss. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το σπαμάρουνε κάποιοι πάρα πολύ και δεν κουράζονται οι παίκτες. Δηλαδή το press after possession loss δεν έχει λογική να μπορεί να χρησιμοποιείται ακατάπαυστα. Θα έπρεπε οι παίκτες να κουράζονται. Αυτή τη στιγμή στο build του παιχνιδιού έτσι όπως είναι τώρα δεν κουράζονται οι παίκτες. Αν δηλαδή είστε παίκτες οι οποίοι προσαρμόζετε συνέχεια το gameplay σας σε όλες τις αλλαγές, τότε για μένα το way to go είναι να παίξετε press after possession loss και μόλις το πατσάρουν να δοκιμάσετε κάτι άλλο. Είναι το πιο effective defensive style αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Απλά εγώ δεν το χρησιμοποιώ γιατί πιστεύω ότι θα το νερφάρουν. Και άμα συνηθίσεις κάτι, είναι λίγο πιο δύσκολο μετά να ξαναξεκινήσεις κάτι καινούριο. Λογικά θα νερφαριστεί, δεν είναι σίγουρο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα. Αυτή τη στιγμή όμως το παιχνίδι είναι ακραίο το πώς λειτουργεί το press after possession loss. Οι παίκτες έρχονται τόσο κοντά σου που στην δεύτερη πάσα στην άμυνά σου ήδη δεν μπορείς να αλλάξεις την μπάλα. Ούτως ή άλλως το ξέρετε και το βλέπετε που το γράφει ότι το συγκεκριμένο tactic ασκεί πίεση για 7 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που χάσεις την μπάλα. Και σε συνδυασμό με ένα depth το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, με 65, μπορεί να δείτε και 70 έτσι. Έχω δει πολύ ψηλά depth από αντιπάλους. Με την ομάδα τους να είναι πολύ ψηλά, ακόμα και να καταφέρεις να βγάλεις την μπάλα από την άμυνά σου που ήδη από τη δεύτερη πάσα δυσκολεύεσαι. Όταν η γραμμή του είναι τόσο ψηλά, όταν θα πάει ο striker σου να πάρει την μπάλα, ο αμυντικός του μπορεί να έχει βγει από μπροστά και να σου πάρει την μπάλα. Ειδικά σε συνδυασμό με το καινούριο R1 pressing, το οποίο ουσιαστικά το πατάς δύο φορές και το κρατάς κρατημένο τη δεύτερη φορά. Δηλαδή κάνεις αυτό. Αυτό δεν στέλνει έναν παίκτη κοντά στην μπάλα, αυτό ενεργοποιεί δύο παίκτες που είναι κοντά στην μπάλα να μαρκάρουν τους πιο κοντινούς τους παίκτες σαν man marking. Είναι πάρα πολύ effective, οπότε το press after possession loss με υψηλό depth και σε συνδυασμό με αυτό το mechanic με το διπλό αρένα και να το κρατάς τη δεύτερη φορά
είναι ένας πολύ πολύ effective τρόπος για να μαρκάρεις αυτή τη στιγμή στο παιχνίδι. Κάτι που αξίζει να αναφέρω σε αυτό το σημείο είναι ότι στο 5-1-2-2 έχω δει 2-3 διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία προσέγγιση είναι στο επιθετικό style slow build-up και possession. Η δεύτερη εκδοχή είναι long ball με balanced. Και η τρίτη εκδοχή ουσιαστικά, γιατί όταν παίζεις με 5 στην άμυνα, γενικότερα όλη η ομάδα είναι προς τα πίσω, είναι να παίζεις με γρήγορες αντεπιθέσεις που είναι fast build-up και forward runs. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου αυτό το σύστημα. Ξέρω όμως ότι είναι πάρα πολύ effective, γιατί έχω κάνει πάρα πολλές hits από αυτό το σύστημα. Για μένα δεν είναι πολύ fun με 5 στην άμυνα, αλλά όσο σου φέρνει αποτελέσματα, γιατί να μην το χρησιμοποιείς. Αυτό που μου αρέσει στο φετινό game είναι ότι έχουμε πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις στα tactics, γιατί γενικότερα. Παλαιότερα βλέπαμε, ας πούμε, 1-4-4-2, 1-4-2-3-1 και αυτό ήταν. Πλέον έχω δει 4-4-2, 4-3-1-2, 4-1-2-1-2, παραλλαγές του 4-4-2, αυτό το σύστημα με τους 5 στην άμυνα, ίσως και το 4-2-3-1, υπάρχει ποικιλία. Και ουσιαστικά αυτό που έδωσε το φετινό παιχνίδι με τον πιο αργό ρυθμό είναι ότι εσύ ο ίδιος με τον τρόπο ανάπτυξή σου μπορείς να καθορίσεις ποιο είναι το σύστημα που σου ταιριάζει. Θέλω να κάνουμε κουβέντα όπως πάντοτε για αυτά τα βιντεάκια. Θεωρώ δηλαδή ότι ένα βίντεο στο οποίο αναλύουμε το gameplay ή όπως την προηγούμενη φορά που κάναμε κουβέντα κάτω στα comments ή τώρα που αναλύουμε τα tactics είναι η ουσία του παιχνιδιού. Θα ήθελα πολύ να γράψετε την άποψή σας για αυτό που χρησιμοποιείτε, για αυτό που έχετε δει να είναι πάρα πολύ σπασμένο και να τα αναλύσουμε περισσότερο κάτω στα comments. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θέλω να γράψετε κάτω στα comments ποια είναι τα tactics που και σας έχουν βολέψει αλλά και που σας δυσκολεύουν να παίξετε εναντίον. Να συνεχίσουμε εκεί την κουβέντα. Εμείς τώρα θα τα πούμε, θα έρθουν άλλα δύο βιντεάκια τις επόμενες μέρες. Δεν θα σας σποιλάρω γιατί και τα δύο είναι έτσι πάρα πολύ ωραία βίντεο. Ειδικά το ένα πιστεύω θα σας δημιουργήσει πάρα πολύ hype. Δεν ξεχνάμε το like. 5.000 σας έδωσα challenge, δεν ξεχνάμε το subscribe, εμείς θα τα πούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο και μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα!